κυβερνητικής πρόθεσης πληρώνει ή δεν πληρώνει τα δανεία του. Η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο που λέει ότι πληρώνει δεν θα ξεφλήσει ποτέ τα δανεία της. Και αυτό πράγματι είναι μια εικόνα για την κυβερνητική της επάρκεια. Ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και στις υποχρεώσεις. Τα δάνεια, λέτε, τα πήρε με διαπλοκή. Πολιτικής. Έπαιρναν δηλαδή πολιτικά στελέχη στους τραπεζίτες, δώσε μου, στείλε μου. Αυτό καταγγέλλετε εσείς? Εγώ λέω ότι πήρε δάνεια τα οποία δεν μπορούσε να εξοφλήσει, άρα πήρε δάνεια πάνω από τις δυνατότητές της. Ποιος δίνει σε ποιον δάνεια πάνω από τις δυνατότητές της? Σας λέει ο κ. Βορύς ότι δίνει το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Μα τι σημαίνει αυτό, πάνω? Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Παίρνει δάνεια που δεν μπορεί να ξεπληρώσει. Γιατί τα παίρνει αυτά? Δεύτερον, έκανε ρύθμιση, τώρα διαβάζουμε με την τράπεζα, το 2010, δηλαδή μεσούς της κρίσης, μια ρύθμιση που επίσης είναι χαριστική ρύθμιση. Πώς την έκανε χαριστική ρύθμιση? Κοιτάξτε τώρα, ξαναλέω. Γιατί... Μια απάντηση αυτά όμως, ναι, ναι. Γιατί έχουμε να πάμε. Ωραία. Και στα υπόλοιπα θέματα. Πάρα πολύ γρήγορα επαναλαμβάνω. Ο κύριος Φίλης, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό, παριστάνει, και εγώ δεν έχω ακούσει από κανέναν οποιαδήποτε απάντηση, ότι δεν ξέρει τι είναι αυτό το οποίο συνέβη. Συνέβησαν δύο πάρα πολύ απλά πράγματα. Τα δάνεια ελαμβάνονται με εκχωρήσεις μελλοντικής κρατικής χρηματοδότησης. Η μελλοντική κρατική χρηματοδότηση, λόγω της θεαματικής αλλαγής μετά την κρίση των πολιτικών συσχετισμών, άλλαξε το μέγεθος, δηλαδή ο όγκος. Και δεύτερον, με νόμο Σαμαρά κόπηκε η χρηματοδότηση των κομμάτων. Αυτό λοιπόν προφανώς δημιούργησε πρόβλημα εξυπηρέτησης. Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό να το τελειώσω, έχει κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να κάνει και για την αποπληρωμή των δανείων και για την πλήρη απεξάρτηση της Νέας Δημοκρατίας από την κρατική επιχορήγηση, γιατί ουσιαστικά το σύνολο της κρατικής επιχορήγησης πηγαίνει πλέον στην εξυπηρέτηση των δανείων. Και ζει η Νέα Δημοκρατία πια μόνο από τις εισφορές και τις συνδρομές των μελών της και των φίλων της. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να μην αναγνωρίζεται και να ακούω τώρα αυτό ή εκείνο και χαριστικές ρυθμίσεις. Θα το πληρώσετε το δάνειο, κύριε Βορύδη. Σε 80 χρόνια θα πληρώσετε τώρα, το δάνειο. Κύριε Φίλε, επαναλαμβάνω. Ποιος Έλληνας πολίτης έχει αυτή τη δυνατότητα? Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος υπέβαλε αίτημα κουρέματος του δανείου. Πουθενά. Τι λέτε τώρα? Όχι. Υπάρχει λοιπόν αίτημα κουρέματος και μάλιστα. Φέρτε το. Ψευδές είναι αυτό που λέτε. Έχει κατατεθεί. Δεν υπάρχει αίτημα κουρέματος. Κάνετε λάθος. Όχι. Ακούστε. Ξέρω τι λέω. Κύριε Βορύδη. Όχι, λέω. Λέω. Μην λέτε λοιπόν για αντιπερισπασμό πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβή. Επαναλαμβάνω. Το ακριβές είναι ότι η Δημοκρατία δεν θα ξεπληρώσει τα δάνειά της με αυτά που λέει. Του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία υποβάλλει αίτημα προς την τράπεζα. Ωραία, το είπατε. Ευμενούς μεταχειρήσεων. Είπατε κούρεμα. Και ζήτα. Είπατε κούρεμα τώρα. Ευμενούς μεταχειρήσεων. Ούτε ευμενούς μεταχειρήσεων. Ούτε το κλείσαμε, κύριε Βοήθεια. Τι ζητάει τότε? Να το διαβάστε το. Τι ζητάει, να του κάνω σκληρότερο σχόλιο? Διαβάστε το, θα δείτε. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Κλείσαμε αυτό. Μην μπερδεύουμε τις λέξεις για εντυπώσεις. Σκληρότερου όρου ζητάει. Βοηθήστε λίγο, βοηθήστε για τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, σας παρακαλώ. Ακούστε λίγο. Αλλά έχει σημασία αυτό. Ναι, αλλά μην δημιουργούμε την εντύπωση που το χρόνο μας με αυτό. Μιλάμε για 250 εκατομμύρια που δεν θα πληρωθούν. Είστε πολύ χειρότεροι. Του ελληνικού λαού τα 250 εκατομμύρια. Τα 250 εκατομμύρια της Νέας Δημοκρατίας που δεν θα πληρώσει είναι του ελληνικού λαού. Εχθές ο κ. Μητσοτάκης επέμενε στο γεγονός εδώ στη συνέντευξή του στην Ελιστάη ότι ο κ. Τσίπρας αντάλλαξε το θέμα του ονόματος με το θέμα των συντάξεων. Και θέλουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, τώρα το θέμα αυτό έχει πολλές διαστάσεις. Θα μείνω σε μία. Αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες, όπως τα είπε, δεν έχει αμφιβολία, είπε. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ακριβώς. Είμαι απολύτως πεπισμένος. Ναι, είναι πεπισμένος. Δεν μας είπε αν έχει στοιχεία, αν είναι θέμα εκτιμήσεων, είναι αποδείξεων. Δικαιωμάτων. Τι στοιχεία θέλετε τώρα κι εσείς? Τα στοιχεία, μια στιγμή. Αυτή είναι βαριά κατηγορία. Πρόσεχε, δεν είναι τόσο εύκολο. Βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας απάντησε, δεν μας είπε για την κυρία Μέρκελ που ήρθε εδώ πέρα. Όχι μόνο η κυρία Μέρκελ δεν συμμερίστηκε την άποψη του κύριου Μητσοτάκη, αλλά η Νέα Δημοκρατία ήταν ικανοποιημένη, όπως είπε, από την απάντηση κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα. Και θα έπρεπε να κοκκινίζει όποιος λέει αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, και έχει σημασία, αυτά που λέει εδώ ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα λέει έξω. Δεν λέει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι σε συνεργασία με τον Τσίπρα προδώσατε τη Μακεδονία. Αντιθέτως, δίνει μάχη μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις ευρωεκλογές. Διότι η κατηγορία του κ. Τσίπρα είναι ότι η Μέρκελ, λέει, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο Τσίπρας
κάνουν αυτό που κάνουν στη Μακεδονία. Στο εξωτερικό στηρίζεται η εθνική γραμμή. Όχι, έλα, εντάξει. Πώς τώρα. Αυτό είναι για να γελάμε. Δεν είναι σοβαρό. Το Ευρωπαϊκό Λόγο Αγγλιακό Κόμμα υπέγραψε τις πρέσπες. Λέμε λοιπόν τώρα. Ποιο ο Βέμπερ υπέγραψε τις πρέσπες. Η Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ είπε ότι το έκανε. Απλώς την αλλαγή. Έχει πάντως το ήθελε να το κάνει, το κάνατε και πήρατε αντάλλαγμα. Πού πάμε λοιπόν τώρα. Πού πάμε τώρα για να καταλάβουμε. Η συμπεριφορά του κυρίου Μητσοτάκη θυμίζει το ποντίκι που βρυχάτε. Εδώ μέσα για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, παίζοντας με τα αισθήματα μιας μεγάλης κατηγορίας Ελλήνων πολιτών, ευαισθησίες εθνικές, λέει αυτά που λέει, όταν πηγαίνει έξω, τι λέει άλλα. Τι λέει. Τελεία. Και Βοήδη, μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης πάντως, ακούστε με αυτό. Θέλω να μείνουμε λίγο. Θέλω να μείνουμε λίγο στο αυτό λέει έξω. Ο κύριος, αφήστε με να κάνω ερώτηση όμως. Θέλω να μείνουμε στη δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Πράγματι, στοιχεία περί ανταλλαγής συντάξεων με το Σκοπιανό δεν έχετε. Τι στοιχεία εννοείτε. Ότι ήρθε ο κύριος. Μαγνητοφωνημένες συζητήσεις. Τύπου Βαρουφάκη να έχουμε κρατήσει, όχι. Δηλαδή, ρέκορντ, ας πούμε, των ομιλιών. Αυτή την εκτίμηση του κ. Μητσοτάκη τη σημερίζεστε εσείς. Απολύτως, δηλαδή... μα είναι προφανές τώρα ότι έτσι έχει γίνει τώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό είναι πεντακάθαρο. Εγώ απορώ τώρα με αυτό το οποίο λέει ο κ. Φίλης. Τι δεν βλέπει δηλαδή. Δεν βλέπει τη σχέση και τη σειρά των γεγονότων. Δεν βλέπει το πώς τέθηκαν ζητήματα στο τραπέζι. Δεν βλέπει ότι ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας από εκεί που ήταν ο αποσυνάγωγος έχει γίνει το αγαπημένο pet, να πούμε, όλων των Ευρωπαίων και Αμερικανών. Γιατί έγινε αυτό, πώς συνέβη αυτό. Διότι εξυπηρέτησε με απόλυτη συνέπεια, εξυπηρέτησε στρατηγικές του στοχεύσεις. Τους ενδιέφερε το συγκεκριμένο ζήτημα. Όλους. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Δεν ήταν πολιτική προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα και τις ευρωενωσιακές και τις ευρωατλαντικές δομές. Δεν ήταν προτεραιότητα η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Ήταν ή δεν ήταν. Ήτανε. Ποιος τους το έδωσε αυτό. Και με τι αντάλλαγμα τους το έδωσε αυτό. Αλλά λέτε είναι πολιτικό επιχείρημα. Αυτό είναι πολιτικό επιχείρημα. Με συγχωρείτε. Και εν συνεχεία οι αγριεμένοι, οι σκληροί, αυτοί που επέβαλαν την περικοπή των συντάξεων, γύρισαν και είπαν, εντάξει παιδιά, όλα καλά τώρα. Λοιπόν. Με λιγάλα. Και δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο. Εντάξει, αν ο κύριος Φίλης δεν θέλει να δει τη σχέση, δικαίωμά του. Αλλά είναι μια εντελώς προφανής κατάσταση. Ο κύριος Βορύδης κάνει, ξεχνάει ότι η κυβέρνηση αυτή, με χάρη στη θυσία των Ελλήνων πολιτών, κατόρθωσε να φέρει σε πέρα ένα πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα αυτό ήταν η βάση οποιασδήποτε νέας ρύθμισης για το ζήτημα των συντάξεων. Το πρόγραμμα αυτό ήταν αυτό που έδωσε διεθνές κύρος στη χώρα. Ότι μπόρεσε να το βγάλει σε πέρα η κυβέρνηση του Τσίπρα. Ότι τζακίσατε την ελληνική μεσαία τάξη. Εσείς τζακίσατε με τις με 70%. Καταλαβαίνω λοιπόν τη θλίψη της Νέας Δημοκρατίας. Για ποιο θέμα. Που έχει να κάνει με μια κυβέρνηση. Είμαστε θλιμμένοι. Γιατί πουλήσατε την εθνική υπόθεση. Είμαστε θλιμμένοι. Αλήθεια είναι αυτό. Λίγα τα λόγια, κύριε. Είμαστε θλιμμένοι. Το πουλήσατε, όχι εδώ. Λίγα τα λόγια. Γιατί. Μην μιλάτε έτσι. Γιατί. Εγώ προσέχω. Μα τι εννοείτε, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Δεν πουλήσαμε καμιά εθνική υπόθεση. Φυσικά και την πουλήσαμε. Άλλοι έχουν συνηθίσει ιστορικά να υποχωρούν, όχι εμείς. Υποχωρήσατε λοιπόν, με απαράδεκτο τρόπο. Τελειώνω όμως. Κάνατε μια απολύτως επιζήμια συμφωνία και τις συνέπειες της ακόμα δεν τις έχουμε λοιπόν, υποστεί όλες. Εγώ λέω πολύ. Ότι χθες στην Ευρωβουλή υπήρξε μια κίνηση για τον Νόμπελ Ειρήνης στον Τσίπρα και τον Ζάεφ. Μίλησε ο Πάπας, τον ακούσατε τι είπε. Μίλησαν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και θα πολύ. Μιλήσει και ο ελληνικός λαός που αντιλαμβάνεται κάθε μέρα, όχι μόνο τα πολιτικά, αλλά και τα οικονομικά ωφελήματα. Γιατί περιμένει να μιλήσει ο ελληνικός λαός για να σας πει τι πρέπει να το κάνετε τον Νόμπελ. Κύριε Βοήθη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την.